Έχετε αυξήσει πάρα πολύ τις δυνάμεις σας, αλλά έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, τον ακούσαμε εδώ κατ' επανάληψη απόψε, και λέει ότι σε ένα μήνα εμείς είμαστε πάλι ο μεγαλύτερος πόλος. Άρα ελάτε ψηφοφόροι σε εμάς να μπορέσουμε να δυναμώσουμε τον προοδευτικό χώρο. Κινδυνεύετε τις επόμενες εκλογές που θα είναι πάρα πολύ γρήγορα να χάσετε αυτές τις δυνάμεις που μόλις τώρα πήρατε ή όχι? Θεωρούμε ότι το θετικό αποτέλεσμα που εκφράστηκε με την ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας περιέχει και μια δυναμική ευρύτερη που, αν θέλετε, δεν εκφράστηκε. Δηλαδή αυτό το έχουμε συναντήσει πάρα πολύ καλά με χιλιάδες κόσμο ο οποίος την τελευταία στιγμή δεν τόλμησε να κάνει το βήμα. Άλλαξε κάτι στην προσέγγιση τη δική σας του ΚΚΕ σε αυτή την αναμέτρηση, κύριε Παπαθάνου? Κοιτάξτε να δείτε, νομίζουμε ότι... Γιατί οι θέσεις σας είναι συγκεκριμένες, ναι, πάγιες, ξέρει κάποιος, ναι, δηλαδή τι ψηφίζει. Υπάρχει μια εμπειρία που έχει συσσωρευτεί σε έναν κόσμο το προηγούμενο διάστημα και νομίζουμε ότι αυτό που επέδρασε σημαντικά ήταν το γεγονός ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ξεκαθάριζε με μεγάλη σαφήνεια στις σημερινές συνθήκες ότι πρόκειται για το κόμμα το οποίο μπορεί να αποτελέσει το βασικό πυλώνα μιας αντιπολίτευσης από τη σκοπιά των εργατικών λαϊκών συμφερόντων απέναντι στην επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση. Και με αυτή την έννοια έθετε και το ζήτημα ότι το δίλημα των εκλογών είναι πόσο δυνατός θα είναι ο λαός την επόμενη μέρα με μέτρο την ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Αυτό συνδέεται, αν θέλετε, με όλη τη στάση που κράτησε το Κομμουνιστικό Κόμμα και όλη την προηγούμενη περίοδο. Μάλιστα. Τόσο την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την περίοδο της διακυβέρνησης, ναι, της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναδείχθηκε σαν τη μοναδική πραγματική αντιπολίτευση, αν θέλετε, απέναντι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, τη στιγμή που άλλα κόμματα ψήφιζαν ένα πολύ για μεγάλο μέρος των νομοσχεδίων. Για εσάς τα διλήμματα είναι τα ίδια και παραμένουν, το καταλαβαίνω. Βλέπουμε, θα